Η σημερινή ταινία είναι από αυτές που θέλω να υπάρχουν σε αυτό το κανάλι. Γιατί είναι μια ταινία που έχει τη δική της αισθητική, έχει τη δική της ιδιαίτερη υφή, έχει ένα πρωτότυπο σενάριο και γενικά έχει κινηματογραφική πρωτότυπη ιδέα. Πράγματα που οι νέες ταινίες, οι σημερινές, έχουν ελάχιστα από αυτά ή και κανένα. Η ταινία The Matrix λοιπόν έρχεται στα μάτια του κινηματογραφικού κοινού το 1999 και εξελίσσεται σε κίνημα. Οι τότε ακόμα αδερφοί Βαρκόφσκι υπέγραψαν και σεναριακά αλλά και σκηνοθετικά την θρυλική πλέον ταινία και άνοιξαν νέους κινηματογραφικούς και όχι μόνο δρόμους. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε τα top 10 λάθη του θρυλικού πλέον The Matrix. Εσύ άραξε πίσω στην καναπεδάρα σου με τα σνακ σου και άσε εμένα να παίξω μπαλίτσα γιατί φύγαμε! Όπως πάντα, για να θυμούνται οι παλιοί αλλά και να μαθαίνουν οι καινούργοι, να προειδοποιήσω πως η σειρά Top 10 Λάθη έχει spoilers και ότι στο τέλος αυτό των βίντεο υπάρχει το δικό σας λάθος, δηλαδή το λάθος που εσείς αποφασίζετε εάν είναι λάθος ή όχι. Α, και για να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα, αυτά που θα δείτε είναι λάθη και όχι glitch του Matrix και άλλα τέτοια, όχι. Είναι ανθρώπινα και εντελώς φυσικό να γίνουν λάθη. Χώνεψέ το και προχωράμε. Νούμερο! Η ταινία μας ξεκινάει με την Trinity να πιάνεται στα πράσα από μια ομάδα ασφαλείας. Και εδώ, εκτός από το μαγικό τηλέφωνο το οποίο αλλάζει θέσεις μόνο του, αφού στην αρχή κοιτάει προς τα δεξιά, αλλά πιο μετά κοιτάει προς τα αριστερά, θέλω να προσέξετε και τη στιγμή που η Trinity πετάει μια καρέκλα σε έναν αστυνομικό και τον ταυλιάζει. Όμως πιο μετά στο μακρινό πλάνο, η καρέκλα αυτή δεν υπάρχει πουθενά. Νούμερο 2. Το νούμερο 2 λοιπόν μας βρίσκει στη σκηνή όπου ο Νίο τρώει σκατό από το αφεντικό του. Γιατί αυτό κάνουν τα αφεντικά, αυτή είναι η δουλειά τους, ξέρω εγώ. Το θέμα μας, παιδιά, όμως δεν είναι αυτό. Είναι ο Νίο ο οποίος όταν μιλάει στο αφεντικό του, σε αυτή τη σκηνή βλέπουμε πως έχει μπροστά σταυρωμένα τα χέρια, αλλά καπάκια τα έχει πίσω. Και μετά ξανά καπάκια πάλι μπροστά. Πολύ γρήγορος είναι αυτός. Νούμερο 3. Πριν σας δείξω αυτό το λάθος, θέλω να σας ενημερώσω πως οι περισσότερες σκηνές της σημερινής μας ταινίας γυρίστηκαν εσωτερικά μέσα σε στούντιο, ακόμα και αυτές που φαίνονται να είναι σε εξωτερικό χώρο. Και αν δεν με πιστεύεις, πρώτον, ντροπή σου, και δεύτερον, πάμε σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Ο Νίο λοιπόν, για να χάσει τους πράκτορες οι οποίοι τον καταδιώκουν, βγαίνει έξω από ένα παράθυρο και αν παρατηρήσουμε την αντανάκλαση στο απέναντι κτίριο, θα δούμε πως φαίνεται πεντακάθαρα η αντανάκλαση του green screen που έχει ο απέναντι τείχος. Χα, μην αγχώνεσαι, θα κατέβεις μετά στο γύρνα και θα το πάρεις. No again, δεν παθαίνει τίποτα. Νούμερο 4. Αφού λοιπόν ο Mr. Anderson χάνει από τα χέρια του το κινητό, όπα, για ξαναβάλω το αυτό. Το είδατε? Όχι, ξαναβάλτε. Στο πρώτο πλάνο, αν προσέξουμε κάτω το δρόμο και αριστερά, θα δούμε πως είναι μαζεμένος πάρα πολύς κόσμος. Ο οποίος κόσμος, στο αμέσως επόμενο καρέ, έχει εξαφανιστεί. Όπα, ας το πιξω λίγο κάτω. Λοιπόν, κανένας από το Matrix δεν έβγαλε τον κόσμο από εκεί. Γιατί μια τέτοια κίνηση θα κινούσε υποψίες στους υπόλοιπους ότι ζούνε σε μια εικονική πραγματικότητα. Spoiler alert. Νούμερο 5. Για το νούμερο 5 λοιπόν θα πάμε λίγο πιο μετά στην ταινία όπου ο Νίο μόλις έχει διασωθεί από το Μορφέα και την παρέα του ή πιο σωστά μόλις έχει αφυπνιστεί από το Μορφέα και την παρέα του. Για να παρατηρήσουμε όμως αυτό το λάθος πρέπει να έχουμε προσέξει κάτι από πιο πριν. Πάμε να δούμε λοιπόν μια σκηνή που αγγίζει ή θα λέγαμε χουφτώνει την τελειότητα. Και μιλάω φυσικά για την σκηνή όπου ο Νίο ξυπνάει από τον εικονικό λίθαργο στο οποίο βρισκόταν από πάντα, από γεννησιμιού του, και θέλω να προσέξετε πως δεν έχει ίχνος τρίχας απάνω του, ούτε πάνω στο σώμα του, ούτε μαλλιά έχει, αλλά ούτε φρύδια. Πιο πολύ μας ενδιαφέρουν τα φρύδια. Επιστρέφουμε λοιπόν στη σκηνή που μιλήσαμε στην αρχή και βλέπουμε ότι μόλις ξυπνάει ο Νίο, ενώ τα μαλλιά του έχουν μόλις λίγο μεγαλώσει, τα φρύδια του έχουν βγει κανονικότατα. Ναι, Θωμά, αυτό δεν είναι λάθος, είναι glitch του μα... Α, δεν είναι μέσα στο Matrix αυτή η σκηνή, ε. Λάθος.
Βέβαια, εκτός από φρύδια, θα πρέπει να του φυτρώσουν και φρύδια, γιατί δεν είχε πιο πριν. Παναγία μου. Tank, we're going to need a signal soon. Ωρε φίλε, fatality το έκανε το κινητού με το χοντρό δάχτυλό του. Πλάκα πλάκα, φαντάζεστε ένα σημερινό παιδί να ξυπνούσε από το λίθαργο του Matrix και να προσπαθούσε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της ταινίας. Λοιπόν, Νιό, τώρα που ξύπνησες από το Matrix, πρέπει να σε εκπαιδεύσουμε. Για αρχή, πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Κινητό. Αυτό δεν είναι κινητό? Ναι. Και πώς δουλεύει? Πώς να μου δεις τόσο μικρή οθόνη? Με τα κουμπιά. Με τα πια? Καλά, ας το να πω στο διάλογο. Λοιπόν, όταν θα χρειαστεί να βγεις από το Matrix, θα πρέπει να πας σε ένα καρτοτηλέφωνο. Σε ένα τι? Καρτοτηλέφωνο. Ξέρεις, αυτό το δωμάτιο που έχει μέσα ένα τηλέφωνο και βάζεις την κάρτα σου για να μιλήσεις. Τι? Για να βάλεις τώρα την κάρτα σου πρέπει να μπεις και σε ειδικό δωμάτιο. Τόσο δύσκολο το έκαναν. Όχι καρτοκινητό, καρτοτηλέφωνο, αλλά τέλος πάντων. Άστο, χέστο κι αυτό. Στην τελική θα σε στείλουμε να μιλήσεις από ένα σταθερό. Τι είναι πάλι? Το σταθερό, τι είναι? Ρε εσείς, τι μου το φέρατε αυτόν εδώ? Ρίξτε του λίγο πνοτικό στον καφέ και πάλι πίσω για ύπνο. Στέδιελ. Νούμερο 6. Μεταφερόμαστε στη σκηνή όπου Μορφέας και Νίο παίζουν ξύλο. Όμως πριν σας δείξω το λάθος σε αυτή τη σκηνή, θέλω να δείτε αυτό. Morpheus is fighting Neo. Γι' αυτό γουστάρω αυτή την ταινία. Γι' αυτό γουστάρω το Matrix. Για κάτι τέτοιες σκηνές, για κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Εδώ παιδιά η ταινία σου λέει πως και αυτή μέσα στην ταινία είναι απλή. Άνθρωποι νιώθουν παιδιά μέσα τους όπως και εσύ. Οπότε κατευθείαν είσαι μαζί τους. Είσαι μέλος της ομάδας. Ας τα αφήσουμε αυτά όμως, γιατί θα μιλάω για ώρες άμα με αφήσετε ανεξέλεγκτο, και πάμε στη σκηνή της μάχης. Και θέλω να προσέξετε ότι ανάμεσα στα κλωτσομπουνίδια που παίζουν οι πρωταγωνιστές, σε κάποια στιγμή ο Μορφέας σηκώνεται στον αέρα και μαζεύει τη γροθιά του για να ρίξει μπουνιά στον Νίο. Όμως το αμέσως επόμενο καρέ μετατρέπεται σε γονατιά. Πάμε να το δούμε σε ένα replay. Μπουνιά, γονατιά. Νούμερο 7. Η εκπαίδευση του Νίου συνεχίζεται και τώρα μεταφερόμαστε πάνω σε μία ταράτσα, όπου ο εκλεκτός της ταινίας μας θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο του mega jump. Τελικά όμως, όπως είναι φυσικό, αποτυγχάνει και πέφτει στο κενό. Την ώρα που πέφτει όμως το κενό, αν παγώσουμε τη σωστή στιγμή το πλάνο, θα δούμε πως από μέσα φαίνεται το γυλαίκο ασφαλείας που φοράνε οι ηθοποιοί σε τέτοιες σκηνές. Εντάξει, τουλάχιστον αυτοί είχαν την αξιοπρέπεια και σβήσαν το σκηνή που τον κρατάει. Τα ακούς, Fast and Furious? Νούμερο 8. Και τώρα που ζεσταθήκατε, θα σας πάω στα πιο ψαγμένα. Ο Νίο και το κρού του λοιπόν μπαίνουν για πρώτη φορά μαζί στο Matrix και επιβιβάζονται για να πάνε στην προφήτη σε ένα γκρι αμάξι αντίκα. Όλα καλά λοιπόν, μέχρι που κατά τη μεταφορά του Νίο και ενώ εκείνος κοιτάει έξω από το παράθυρο, θα δούμε πως στην αντανάκλαση που γίνεται σε ένα απέναντι αμάξι, φαίνεται πως το αμάξι που κουβαλάει τον Νίο δεν είναι γκρι, αλλά λευκό και πολύ μεγαλύτερου μεγέθους κιόλας. Νούμερο 9. Στο νούμερο 9, παιδιά, θα δούμε ένα λάθος το οποίο είναι φυσικό να υπάρχει σε μια ταινία που είναι γεμάτη από πλάνα, όπου κάποια από αυτά είναι και κοντινά, όπου οι πρωταγωνιστές φορούν ή χρησιμοποιούν υλικά που καθρεφτίζουν κάτι. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στη σκηνή όπου ο Μορφέας και ο Νίο ανοίγουν την πόρτα της προφήτη για να μπουν μέσα. Όμως στο πλάνο, στο κοντινό πλάνο που γίνεται στο πόμολο, θα δούμε ότι φαίνεται πεντακάθαρα η αντανάκλαση της κάμερας η οποία τραβάει την όλη φάση. Νούμερο 10. Για το νούμερο 10 σας έχω συνήθως διπλό λάθος. Τώρα πάρτε τριπλό. Άντε γεια! Πάμε λοιπόν γρήγορα στην τελική σκηνή μάχης πάνω στην ταράτσα, όπου ένας πράκτορας μόλις έχει σκάσει μύτη και βλέπει την Trinity και τον Νίο να έχουν ξυλοφορτώσει μια ολόκληρη ομάδα ασφαλείας. Ο Νίο λοιπόν βγάζει τα διπλά γκάνια του και τα αδειάζει όλα και τα δύο πάνω στον πράκτορα, όπου αυτός με τη σειρά του αποφεύγει όλες τις σφαίρες. Εντυπωσιακό? Ναι. Θα ήταν λίγο ακόμα πιο εντυπωσιακό εάν φαινόντουσαν και σφαίρες στο πλάνο. Γιατί όσο και σε αργή κίνηση να δούμε το πλάνο, δεν θα δείτε ούτε μία
σφαίρα. Αλλά άστο αυτό. Προχωράμε στην θρυλική σκηνή όπου ο Νίο αποφεύγει με μια εκλεκτή κίνηση, θα λέγαμε, τις σφαίρες από το όπλο του Agent. Όμως πριν από αυτή τη σκηνή, ο Νίο αυτά τα δύο γκάνια που άδειασε πάνω στον Agent, τα αφήνει, τα πετάει ακριβώς μπροστά του κάτω στο πάτωμα. Όμως στη 360 σκηνή που γίνεται πιο μετά, βλέπουμε πως τα όπλα δεν υπάρχουν πουθενά. Δύο όπλα που λίγο μετά ξαναεμφανίζονται. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό και να πάμε λίγο παρακάτω, όπου ο πράκτορας έχει βάλει κάτω τον Νίο και είναι έτοιμος να τον σκοτώσει. Και λίγο πριν το κάνει αυτό, πετάγεται η Trinity ως απομηχανής θεός για να σώσει την κατάσταση. Όμως, εδώ έχω μία βασική ερώτηση. Ο πράκτορας αυτός, όταν έσκασε μύτη στην ταράτσα, είδε πεντακάθαρα και τον Νίο αλλά και την Trinity. Μετά τι έγινε και τον ευνηδίασε, την ξέχασε? Τι γίνεται στο Matrix, οι μηχανές παθαίνουν αμνησία τώρα? Ρε παιδιά, αυτό δεν βγάζει νόημα, με τρελαίνετε. Ήρθε όμως η ώρα για τη δική σας στιγμή, το δικό σας σημείο, το δικό σας λάθος. Δηλαδή το λάθος που εσείς αποφασίζετε εάν είναι λάθος ή όχι. Θα σας πω λοιπόν στο πολύ σημαντικό σημείο της ταινίας, όπου μας αποκαλύπτεται πως ο Cypher είναι ο Χαφιές της υπόθεσης. Ο προδότης ρε παιδί μου, το πουλιτάρι, πώς το λένε. Και μας το δείχνουν να έχει μπει μέσα στο Matrix και να συνομιλεί με τον Agent Smith. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Cypher έβαλε μόνος του τον εαυτό του μέσα στο Matrix. Κάτι που η ίδια ταινία μας δείχνει πως είναι αδύνατο, αφού χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα για να γίνει αυτό. Ένας να κάτσει στην καρέκλα και ένας να κάτσει στον υπολογιστή για να πατήσει το κουμπί. Σωστό ή λάθος, εσύ αποφασίζεις. Αυτά λοιπόν ήταν τα top 10 λάθη του Matrix. Από εσάς θέλω, εκτός από το να μου απαντήσετε στο προηγούμενο ερώτημα, να μου πείτε και ποια άλλη ταινία θέλετε να δείτε τα top 10 λάθη της. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.